Καλημέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Είμαι η Σάντρα Ζαφειρακοπούλου και αυτή εδώ είναι η αποσκευή μου. Ή μήπως όχι. Μέχρι πριν 8 χρόνια αυτό ήταν απλά ένα σετ παροπίδων. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Γεννήθηκα σε ένα περιβάλλον, ας το πούμε, ευτυχισμένης δυσκολίας. Αυτό που θέλω να πω είναι πως τα πράγματα δεν ήταν πάντα εύκολα, αλλά υπήρχε δεδομένο ένα φίλτρο χαράς και παιδικής ανεμελιάς σε ό,τι και αν έκανα. Από τότε που θυμάμαι τους γονείς μου, διαφορετικοί μεταξύ τους. Ευτυχώς αποφάσισαν να χωρίσουν πριν αρχίσει η μνήμη να εγγράφει στο σκληρό δίσκο. Έμαθα από μικρή να χωρίζω το χρόνο. Έμαθα από μικρή πως δεν γίνεται να τους έχεις όλους ταυτόχρονα κοντά σου. Έμαθα όμως και πως είναι να σφάζονται στην ποδιά σου κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα. Μα πάνω από όλα και κυρίως έμαθα πως δεν υπάρχει μία αντικειμενική αλήθεια. Υπάρχει αντικειμενικό γεγονός και ανάγνωση ή βίωμα αυτού. Η μαμά μου νοικοκυρά, ο πατέρας μου γιατρός, όμορφο ζευγάρι, ζηλευτό. Το πιο αστείο ήταν όταν αποφάσιζαν να διηγηθούν τους λόγους του διαζυγίου. Ίδια πανομοιότυπη όμως ιστορία από δύο εντελώς διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η ευτυχισμένη δυσκολία με ακολουθούσε πιστά σε όλα μου τα βήματα. Έτσι, όταν οι γονείς μου αποφάσισαν να ξαναπαντρευτούν, άλλα τέρια, απέκτησα πατριό και μητριά στην λίγο προχωρημένη ηλικία των 16 ετών. Εάν σε αυτά προσθέσει κανείς και τα 4 σχολεία που άλλαξα, πάντα για το καλύτερο, όπως έλεγαν οι γονείς μου, αλλά και την πρώτη μου επαφή με την απώλεια της ανθρώπινης ζωής, τότε νομίζω πως θα συμφωνήσουμε όλοι πως η φράση που χαρακτηρίζει την παιδική μου ηλικία είναι συνεχής προσαρμογή. Και δεν πειράζει. Ευχαριστώ τους γονείς μου για αυτό, γιατί πιστεύω ότι σε αυτή τη συνεχή προσαρμογή χρωστώ τη δύναμη που έχω σήμερα. Στη δική μας κουζίνα δεν ήμασταν ποτέ, μα ποτέ έτσι. Αλλά επίσης δεν πειράζει, γιατί σε μια παρόμοια κουζίνα πέρασα πολύ ευτυχισμένες στιγμές. Παρέα με φίλους, με γνωστούς, με τους γονείς μου, ένα λάξ, με την αγαπημένη μου γιαγιά, σε μια παρόμοια κουζίνα, άφησα τα όνειρα να χτίσουν τη ζωή μου. Φανταζόμουν ένα γάμο που θα διαρκούσε, 3-4 παιδιά, μια μεγάλη καριέρα. Η ευτυχισμένη δυσκολία με ακολουθούσε, πιστά. Δεν στάθηκε εύκολο να μπω στο πανεπιστήμιο. Χρειάστηκε να δώσω 2 φορές για να μπω στη σχολή της πρώτης μου προτίμησης και μόλις το κατάφερα, άρχισα και να δουλεύω και να παρακολουθώ ένα ιδιωτικό κολέγιο και να προσπαθώ να τελειοποιήσω 2 ξένες γλώσσες. Ένα πράγμα, λες και με τιμωρούσα, που ενώ άριστη μαθήτρια δεν τα είχα καταφέρει με την πρώτη φορά. Άλλωστε είπαμε, τίποτα δεν ήταν εύκολο, αλλά στο τέλος όλα μα όλα ήταν δυνατά. Μοναδική προειδοποίηση για τα όσα θα ακολουθούσαν, η φωνή των γονιών μου. Σάντρα, τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. Ρίση φυλαγμένη και καθόλου ξεχασμένη. Όσο και αν άκουγα πως στον κόσμο γίνονταν φρικτά πράγματα, δεν ήξερα. Δεν φανταζόμουν, δεν μπορούσα, δεν ήθελα. Ώσπου μια μέρα, κάποια ευλογημένα σοκολατάκια μέσα σε σκούφους Άγιου Βασίλη, που προσφέρθηκα να παραδώσω για λογαριασμό του τότε εργοδότη μου σε παιδιά που νοσούσαν, με οδήγησαν στο Αγία Σοφία, στο Παιδογκολογικό. Εκεί ένιωσα για πρώτη φορά τι σημαίνει «μου κόβονται τα πόδια», κυριολεκτικά. Είδα μωρά σε αγκαλιά γεμάτα ορούς. Είδα παιδικά κεφαλάκια χωρίς μαλλιά. Είδα γονείς με βλέμμα στο κενό να κοιτάνε το άπειρο. φωνές, κλάματα, γέλια, όλα αυτά μαζί και εγώ μόνη. Πιο μόνη δεν είχα νιώσει ποτέ στη ζωή μου. Μάζεψα τους σκούφους, άρον-άρον, τους παρέδωσα σε μια προϊσταμένη και το σκασα. Βρέθηκα στην κορυφή μιας μαρμάρινης σκάλας. Έπεσα γιατί δεν προλάβαινα να στεγνώσω τα μάτια μου. Δεν θυμάμαι πώς οδήγησα, δεν θυμάμαι αν πήρα κάποιον τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς έφτασα σπίτι. Ξέρω μόνο ένα πράγμα, πως τώρα δεν ήμουν σκέτο μόνη, ήμουν μόνη και δειλή. Μπορεί να το είχα σκάσει από το Αγία Σοφία, αλλά είχα στοιχιωθεί. Και ίσως τελικά, αν δεν στοιχιωθείς, δεν μπορείς και να λυτρωθείς. Το κατόφλι των 40 ετών με βρήκε αγκαλιά με έναν γιο 3 ετών και με ένα γάμο που, κακά τα ψέματα, είχε χάσει τη λάμψη της αρχής του. Μια μέρα, σε ένα διαγνωστικό κέντρο, εκεί που περίμενα υπομονετικά στην ουρά, ένας κύριος, πολύ βιαστικός, παρέκαμψε την ουρά, πήγε μίλησε στην εργαζόμενη του διαγνωστικού, πίσω από τον κισέ, εκείνη του απάντησε, εκείνος κίνησε να φύγει, αλλά εμένα μου κίνησε την περιέργεια, τον κοίταξα μέσα στα μάτια και το βλέμμα του, περιέργως πως, φάνηκε πιο αγχωμένο από πριν, που είχε εγκληματίσει. Διότι είχαμε προλάβει εμείς να διαμαρτυρηθούμε, να φωνάξουμε, κοντέψαμε, να τον λιντσάρουμε. Τον παρακολούθησα με το βλέμμα μου και τον είδα να μπαίνει σε ένα αμάξι, ακριβώς στην έξοδο του διαγνωστικού κέντρου, να μπαίνει στη θέση του οδηγού από την πλευρά του δρόμου και μετά το βλέμμα μου καρφώθηκε στη θέση του συνοδηγού. Εκεί είδα ένα παλικάρι, 14 περίπου ετών, κάτοχρο, χλωμό. Φορούσε ένα σκούφο, άνοιξε το παράθυρο λίγο πιο πολύ, έβγαλε με χαρά το χέρι του έξω, έκανε ένα νεύμα στην εγκληματία, την υπάλληλο που είχε δεχθεί την παράκαμψη της ουράς και της είπε «Μία και σήμερα». «Μία και σήμερα». «Μία και σήμερα», ναι. «Μία και σήμερα χημειοθεραπεία». Αυτός ήταν ο γιος του βιαστικού, του εγκληματία. Ήταν αργά πια να το σκάσω. Ήθελα να βουτήξω στην πραγματική δυσκολία. Τη δυσκολία του κρυμμένου κόσμου. Ενός κόσμου που πονά από ασθένεια, από ανεργία, από οικονομική δυσπραγία, από αμηχανία απέναντι σε προϊστάμενο που πιέζει ασφυκτικά, από φόβο απέναντι σε εσωτερικούς και εξωτερικούς δαίμονες, από. Είναι ένας κρυμμένος κόσμος, ξέρετε, που δεν είναι μακριά. Καιροφυλακτής τους απλούς, καθημερινούς, διπλανούς μας ανθρώπους. Σε μια κυρία που συναντάμε ανυποψίαστη στην ουρά μιας τράπεζας το πρωί και είναι υπερκινητική και μας κάνει να νιώθουμε άβολα. Ναι, γιατί απλά βιάζεται να γυρίσει σπίτι της, στον κατάκητο πατέρα της, γιατί είναι μόνη στη φροντίδα του. Στον λίγο στριφνό και δύστροπο συνεργάτη μας, συνάδελφό μας, που έχει γίνει πολύ παράξενος τελευταία. Ναι, γιατί απλά έχει μόλις χωρίσει και έχει χάσει την καθημερινότητα των παιδιών του και του λείπουν. Στον νοθρό υπάλληλο, ταμεία του σούπερ μάρκετ, που είναι τόσο αργές οι κινήσεις του, που δημιουργεί ατελείωτες ουρές στο ταμείο που εξυπηρετεί. Ναι, γιατί απλά έχει μόλις επιστρέψει μετά από 8 μήνες απουσίας, μετά από ένα σοβαρό χειρουργείο στο κεφάλι. Είναι και ο κρυμμένος κόσμος που κρύβεται στο πρόσωπο μιας νεαρής συνεντευξιαζόμενης, της οποίας προσφέρεται μια ιδανική θεωρητικός δουλειά και εκείνη κάνει ενοχλητικά πολλές ερωτήσεις. Ναι, γιατί απλά στην προηγούμενη δουλειά της έχει δεχθεί ενοχλητικό και βαρύ bullying. 2013, καλοκαίρι. Η σκέψη να ξανανεύω στα σκαλιά του Αγία Σοφία είναι στο μυαλό μου. Αλλά δεν έχω κάνει πολλά πράγματα γι' αυτό. Ξέρετε, όταν θες να αλλάξεις τη ζωή σου, το πιθανότερο είναι ότι θα πας ή στο κομμωτήριο ή, αν είσαι λίγο πιο τολμηρός, άντε και στο γυμναστήριο. Δεν ήμουν εξαίρεση σε αυτό. Το ίδιο έκανα κι εγώ και παρακολουθούσα τη ζωή μου να ξεγλιστρά μέσα από τα χέρια μου. Δεν συμμετείχα σε αυτήν, απλά την κοιτούσα. Σίγουρα δεν την όριζα. Μα σε ένα φωτεινό σταυροδρόμι συναντώ τότε την ελευθερία μου. Τη δική μου ελευθερία. Την περίμενα τρανταχτή, ηχηρή, πολύχρωμη. Δεν ήταν. Ήταν μουντή, ήταν θαμπή, ήταν λιγομίλητη, ήταν συγκρατημένη. Δεν ήταν αγενής, δεν ήταν αδιάφορη, ήταν απλά πολύ φοβισμένη. Είχε ένα φόβο στην καρδιά για τον 11χρονο γιο της, τον Γιώργο. Το Γιώργο που πάλευε ένα κακό που κυρίευε το σώμα του, γεμίζοντάς το πληγές. Γίνεται μια ελευθερία να έχει τόσα δεσμά? Γίνεται παιδιά να μετατρέπονται σε ενήλικες ή και σε ηλικιωμένους μέσα σε λίγους μόλις μήνες? Γίνεται παιδιά να σπαράζουν από πόνο? Γίνεται παιδιά να χάνονται? Γίνεται. Όταν το είχα σκάσει από το Αγία Σοφία δεν είχα ρωτήσει. Αλλά τώρα όλες οι απαντήσεις ήταν εδώ μπροστά μου. Και ας μην τις είχα ζητήσει. Ιατρικές διαγνώσεις με ορολογίες ακατάληπτες, βάρδιες γονέων και παππούδων παρά το πλευρό του Γιώργου. Παράδοση της ελευθερίας της μαμάς του στο πεπρωμένο. Αντίσταση δική μου της Σάντρας στη μοίρα. Αλλαγή θέση στην τηλεόραση, στον νοσοκομιακό θάλαμο που ήταν ο Γιώργος, προκειμένου να μπορεί να παρακολουθεί τηλεόραση, μια και ο όγκος είχε καταλάβει τον αυχένα του και δεν μπορούσε καν να κουνήσει. Φθινόπωρο 2013. Θα εκπληρωθεί η ευχή του Γιώργου από το Make-A-Wish. Το κάνει μια ευχή Ελλάδος. Εγώ μέχρι τότε το Make-A-Wish το είχα ακουστά. Και λίγο θύμωσα με την ελευθερία. Ποια επιθυμία έχει πια ο γιος σου που δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε εμείς, οι φίλοι σου? Σάντρα, δεν πραγματοποιούν, εκπληρώνουν. Και δεν είναι μία επιθυμία, είναι η ευχή του. Και αμέσως μετά, Σάντρα, μπορώ να λείψω την επομένη της ευχής του. Θέλω να το χαρώ μαζί του. Η ελευθερία με δύο φράσεις μ' είχε βάλει στη θέση μου. Αυτήν, μια συναδέλφου που απλά είχε μία άδεια να εγκρίνει ένα day off. Η ανάγκη μου για βουτιά στην πραγματική δυσκολία δεν έχει ακόμα γίνει. Όμως η ελευθερία μου πλησιάζει. Πρώτος σπάει τα δεσμά ο Γιώργος. Φεύγει από αυτόν τον κόσμο. Ελευθερώνει και τη μαμά του. Εμένα όμως με γεμίζει πνιγυρό θυμό. Λίγο αργότερα, με τη βοήθεια της τύχης και το καπέλο Make-A-Wish του Γιώργου, από τη μέρα της ευχής του, γνωρίζω τη νέα μου οικογένεια, τον εραϊδό κόσμο. Το πόσο πιο μεγάλος είναι ο αόρατος, κρυμμένος κόσμος από τον ορατό, τον εμφανή, τον μαθαίνω μόνο εκεί, στο ευχόσπιτο. Εκεί συναντώ εθελόντρια που με το βασικό μισθό δουλεύει σε κουζίνα εστιατορίου να στείνει ευλαβικά ένα μπαζάρ επί πολλές εβδομάδες. Εκεί συναντώ μια μαμά που έχει χάσει το παιδί της να έρχεται κάθε μέρα στο γραφείο να κατασκευάζει δημιουργίες για να προσελκύσει πόρους για τον οργανισμό. Εκεί συναντώ έναν μπαμπά που φροντίζει μόνος του τα δύο του παιδιά που νοσούν από την ίδια ασθένεια να μας ρωτάει εναγωνίως τι μπορεί να κάνει για να βοηθήσει το έργο μας. Εκεί συναντώ και έναν νεαρό πια, ο οποίος έφηβος πάλεψε ένα θεριό που φαινόταν ανίκητο, να είναι νοσηλευτής και να έχει επιλέξει από όλα τα δυνατά πόστα να υπηρετήσει στην εντατική παιδών. Απροσδόκητα και ανέλπιστα, το σκληρό πρόσωπο του κρυμμένου κόσμου δίνει τη θέση του στην ελπίδα και στην ομορφιά. Θυμάστε την νευρική κυρία στην ουρά της τράπεζας? Όταν γύρισε στον κατάκητο πατέρα της, βρήκε τη γειτόνισσα εκεί στο κατόφλι να την περιμένει, να της προσφέρει τη βοήθειά της. Ο στριφνός συνεργάτης, συνάδελφός μας, βρήκε στο πρόσωπο μία συναδέλφου χωρισμένη και αυτήν τον πιο πιστό συμβουλάτορά του. Όσο για τον νοθρό υπάλληλο του σούπερ μάρκετ, όταν μοιράστηκε την προσωπική του ιστορία με 6 συνταξιούχες κυρίες, απέκτησε τέτοιο φαν κλαμπ που όσο μακριά κι αν ήταν η ουρά σε εκείνο το ταμείο, σίγουρα θα είχε τουλάχιστον 6 θειασότες του. Όσο για την νεαρή συνεντευξιαζόμενη με τις άπειρες ερωτήσεις, εκείνη δέχτηκε τελικά τη δουλειά και στο πρόσωπο ενός νέου συναδέλφου της γνώρισε την αληθινή αγάπη. Και τώρα να ρωτήσετε για μένα. Εάν ο γιος μου μετά από χρόνια μου φέρει μια νύφη γεμάτη τατουάζ, δεν θα διατυπώσω την απορία μου. Γιατί ίσως αυτά τα τατουάζ κάτι κρύβουν. Και αν πάλι δεν κρύβουν κάτι, θα την αγαπήσω. Γιατί έχει το δικό της κρυμμένο κόσμο. Η αποσκευή μου, η ευτυχισμένη δυσκολία μου και εγώ σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.